Αζίζ Νεσίν. Τουρκία. Μη μιλάς πολύ. Γεννήθηκε το 1915. Στο σπίτι δεν μπορούσε να κλάψει. Αμέσως η μάνα του τον μάλωνε και του έλεγε «Σώπα». Δεν μπορούσε να γελάσει, δεν φώναζε. Ο πατέρας του τον μάλωνε και του φώναζε «Σώπα». Όταν ερχόταν μουσαφίρις του έλεγαν «Είναι ντροπή, σώπα». Και αν δεν ήταν κανείς, του έλεγαν πάλι «Σώπα, να ξεκουραστεί το κεφάλι μου». Αυτό συνεχίστηκε ώσπου να γίνει 7 χρονών. Πήγε στο δημοτικό. Όταν ήθελε να μιλήσει στο μάθημα, τον μάλωναν. Όταν σηκωνόταν στο μάθημα, του έλεγε ο δάσκαλος «Να μην μιλάς πολύ όταν σε ρωτούν κάτι». Αυτό κράτησε ώσπου να γίνει 12 χρονών. Πήγε στο σχολαρχείο. Σαν άνοιγε το στόμα του, του έλεγαν «Μην ανακατώνεσαι σε κάθε κουβέντα». Ο διευθυντής του σχολείου τον συμβούλευε «Εάν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός». Ο καθηγητής του είπε «Δυο φορές να ακούς, μια φορά να μιλάς. Για κοίταξε, δυο αυτιά έχουμε, ένα στόμα. Σώπα, κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς πολύ». Αυτό κράτησε ώσπου να γίνει 15 χρονών. Πήγε στο λύκειο. Εδώ η πιο προσφυλής διδασκαλία ήταν «Η σιωπή είναι πιο καλή από τη φλιαρία. Σώπα, μη μιλάς πολύ, κόψε τη φωνή σου». Αυτό κράτησε ώσπου να γίνει 19 χρονών. Πήγε στο πανεπιστήμιο. Στο σπίτι το συμβούλευαν «Δεν πρέπει να μιλούν κοντά στους μεγάλους». Του έλεγε η μάνα του «Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού». Μια μέρα του είπε ο καθηγητής «Κράτα τη γλώσσα σου». Πήγε στο στρατό. Ολοχίας τον μάλωσε. «Βρε, σώπα». Ο δεκανέας του είπε «Μη μιλάς πολύ». Τον πήγανε στο τμήμα. Του είπε ο αστυφύλακας «Βρε, σώπα». Του είπε και ο αστυνόμος «Να αφήσεις τις πολυλογίες». Πήγε στη δουλειά. Οι συνάδελφοί του βάζοντας το δάχτυλο στα χείλη του έλεγαν «Αμάν, τσιμουδιά, αμάν, σώπα, αμάν, θα βάλεις το κεφάλι σου σε μπελά, αμάν». Οι προϊστάμενοι του έλεγαν «Εσύ, να μη χωνείς την ίδια σου παντού, εσύ, δεν καταλαβαίνεις, εσένα τι σε νοιάζει, εσύ να σωπαίνεις». Παντρεύτηκε. Η γυναίκα του έλεγε «Αμάν, βρε, μην ανακατεύεσαι σε κάθε κουβέντα». Έκαναν παιδιά, μεγάλωσαν, του έλεγαν. «Εσύ, πατέρα, σώπα, δεν καταλαβαίνεις από αυτές τις δουλειές». Αυτός ο άνθρωπος είμαι λίγο εγώ, λίγο εσείς, λίγο όλοι μας. Στα παλιά χρόνια, οι γυναίκες τάιζαν στους άντρες τους γαϊδουρινή γλώσσα. Για να μην φλιαρούν, για να μην τους πολυμιλούν. Σύμφωνα με αυτή τη δοξασία, όσοι έτρωγαν γαϊδουρινή γλώσσα, δεν έβγαινε η φωνή του. Λογαριάστε ότι τάγησαν και σε εμάς γαϊδουρινή γλώσσα. Για ψάξτε να δούμε, έχετε στο στόμα σας γλώσσα. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας. Πόσαμε τη γλώσσα μέσα μας. Στόμα έχουμε, γλώσσα δεν έχουμε. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος που μοιάζει λίγο με μένα, λίγο με εσάς, ζητάει ελευθερία του λόγου. Θέλει να μιλήσει, αλλά του λένε «Σώπα!». Από μέσα μου έρχεται να του φωνάξω «Βρε, μίλα, μίλα, μίλα». Αλλά τι θα πούμε, πώς θα μιλήσουμε, πού είναι η γλώσσα μας. Πού είναι η γλώσσα μας. Πού είναι η γλώσσα μας. Είναι η γλώσσα μας. Πού είναι η γλώσσα μας.